παράξενες και περίεργες εξαφανίσεις που μερικές είχαν καταλήξει και σε σεξουαλική εκμετάλλευση. Βεβαίως και βγήκε τα για διαψεύσει. Αυτή η ιστορία με τα προσφυγόπουλα έχει σχέση, παράλληλη σχέση, και με κάποιους σκοτεινούς αρμούς του Μαξίμου. Μεταξύ αυτών, που ήταν επιτετραμένος στην υπόθεση των παρανόμων προσφυγόπουλων, ασυνοδεύτων, ήταν και ο κύριος Απόστολος Δοξιάδης. Υπάρχουν φωτογραφίες στο αεροδρόμιο με τον κύριο Μητσοτάκη, τον κύριο Δοξιάδη και τον κύριο Λιβεράκη, ο καθένας βέβαια στα συμπεράσματα του. Και αυτή η υπόθεση είχε ξεσπάσει παράλληλα με την υπόθεση τη Γυνάτη. Μάλιστα, έρχομαι άρα σε σένα, γιατί θα πρέπει να δοθούν εγώ την μέρα από τον κύριο Κερίδη πρώτα απ' όλα οι διευκρινήσεις, γιατί αν όπως λέγεται από την πλευρά της κυρίας Λιβεράκη έχει αποχωρήσει από την ΜΚΟ, από την θέση της Γενικής Διευθύντριας, καταγράφεται και σημειώνεται. Ούτως ή αλλιώς, και εφόσον έχει αποχωρήσει και η κυρία Λιμπεράκη, όπως λένε, θα πρέπει ο κύριος Κερίδης στο Υπουργείο να μας εξηγήσει με ποιες διαδικασίες έχουν γίνει όλα αυτά, με ποιες δικλείδες έχει γίνει, ξαναλέω, με ανάθεση, έχει γίνει με διαγωνισμό, το έχει κάνει την επιλογή η κυβέρνηση, το έχουν ζητήσει οι Ελβετοί, το έχει ζητήσει η ελβετική πλευρά, γιατί αυτά είναι χρήματα που έρχονται από το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο της Ελβετίας. Άρα το θέμα, το πολιτικό πρωτίστως, αφορά την κυβέρνηση, αφορά τον κύριο Κερίδη. Και όποιος και αν ήταν, είτε ήταν η Solidarity Now με ή χωρίς την κυρία Λιβεράκη, που ξαναλέω όπως λέγεται από την πλευρά της, έχει αποχωρήσει από τη θέση της Γενικής Διευθύντριας, όποιος και αν έχει... ήταν ο συμβαλόμενος, θα πρέπει να μας πούμε με ποιες διαδικασίες. Άρα, αποδεικνύεται περίτρανα ότι η παράνομη μετανάστευση στη χώρα μας είναι μια θαυμάσια μίζνα. Και γι' αυτό ποτέ δεν θα πάψουν. Ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί εξ αρχής να έδειξε έναν ανθρωπισμό ιδεολογικό, μονοκομματικό, προς αυτή την κατεύθυνση και κάποιοι που το μυαλό τους δούλευε και ανάποδα, γιατί είχαν έρθει από το επαγγελματικό ΠΑΣΟΚ, ήταν κάτι ψοφοδεείς δεξιοί και ήταν σε αυτό το βάλτο της κονόμας, έτρεξαν να κάνουν κάποιες ΜΚΟ να οικονομήσουν. Τούτοι εδώ όμως, της κυβέρνησης, είναι επαγγελματίες φαγάντες. Είναι η μάσα. Επαγγελματίες. Αυτό που προκύπτει, με πάσα βεβαιότητα σας το λέω, μου το έχει πει η υπουργός της κυβέρνησης, εκ των 5 προβεβλημένων, ότι κανένα υπουργείο δεν δίνει πάνω από 50.000 ευρώ προς οποιαδήποτε κατεύθυνση, αν δεν έχει έγκριση του μεγάλου Μαξίμου. Της ρωτώντας, θεωρώ αδύνατο ο Αδαής Κερίδης, που ούτε ο ίδιος ακόμα δεν έχει συνειδητοποιήσει ότι είναι υφυπουργός, υπουργός, ακόμα προσεύχεται στον Άγιο Μητσοτάκη που τον έκανε υπουργό, δεν ξέρει τι υπέγραψε. Στίβα του δώσανε, ευχαριστώ πολύ που με επιλέξατε και υπέγραψε. 2,5-5-4. Έτυχε και αυτό το έγγραφο έπεσε στη δημοσιογραφική αντίληψη. Είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν και άλλα σε άλλα υπουργεία. Η μπίζνα των μεταναστών, όπως και λέγονται, παράνομοι λάθος μετανάστες, καλοί μετανάστες, καλοί άνθρωποι, φιλάνθρωποι, είναι πλούσια. Έχει κάνει βίλες, έχει αγοράσει πολυτελή αυτοκίνητα σε πάρα πολύ κόσμο. Γι' αυτό δεν πρόκειται ποτέ να σταματήσει. Hot spot θα φτιάχνονται. Εργολάβοι της Ρωτώντας θα φτιάχνουν σπιτάκια, τους Έλληνες σεισμόπληκτους θα τους ξεριζώνουν και θα τους μετά στην λάσπη, τους ανθρώπους, τους Έλληνες, για την αμαρτία πια να θέλεις από τον τόπο, θα τους πετάνε στις χωματερές, και όπου κάθε σπιτάκι, κύριε Κατσαμπέλη, κύριε Χίο, με κοντίσιο, τηλεόραση, φως, νερό, τηλέφωνο, καρτούλα για επιδόματα, θα μπαίνουν μέσα, θα στιβάζονται 2-2. Μην πάνε τίποτα ΜΚΟ και διαμαρτυρηθούν όλοι αυτοί οι παράνομοι. Και θα έρχονται αυτοί οι ΜΚΟ, μια άλλη ΜΚΟ και θα εισπράττει κάθε μήνα. Πάμε λοιπόν, μα γι' αυτό ξαναλέω το θέμα. Μεγάλη. Το θέμα αφορά την κυβέρνηση, αφορά εδώ τον κύριο Κερίδη και ξαναλέω, δευτερεύον είναι θέμα ποια είναι η ΜΚΟ, που έχει ή δεν έχει την όποια σύνθεση, είναι δεν είναι σώρος. Αυτό είναι δευτερεύον. Σημασία έχει με ποιες διαδικασίες γίνεται όλη αυτή η ιστορία. Όχι, Μαξίμου, κύριε Κατ. Όχι, γίνεται δυο λεπτά. Γίνεται, ξαναλέω, με διαγωνισμό, γίνεται με απευθείας ανάθεση, γίνεται με προσφορές, γίνεται κατόπιν
κατέβασαν με την Ελβετία και σας δίνουν τα χρήματα για να τα δώσετε εκεί εσείς και γιατί δεν τα δίνουν οι Ελβετοί κατευθείαν και πρέπει να πάνε μέσω της... Και αυτά τα χρήματα είναι 2,5 εκατομμύρια, προσέξτε, που δεν, αυτό περίμενα να πω τόση ώρα, δεν υπολογίζονται σε αυτά η σύντηση και η στέγαση, κύριε Χιό. Αυτά είναι 2,5 εκατομμύρια για την παροχή συμβουλευτικών, ψυχολογικών και κοινωνικών υπηρεσιών. Δηλαδή θα έχουν κάποιο προσωπικό εκεί, στο οποίο αυτά τα 6.500 ευάλωτα όπως χαρακτηρίζονται και που μπορεί να είναι πράγματι άτομα, θα χρησιμοποιούν για υπηρεσίες. Η σύντηση και η στέγαση είναι άλλα κεφάλαια, είναι άλλες ιστορίες, είναι άλλα ποσά, έτσι. Πάμε στη Ρόδο λοιπόν για να δούμε. Έρχομαι σε έναν χείρο αμέσως σένα. Όχι, η σύντηση και η στέγαση είναι εξτραδούρες οι οποίες δίνονται σε εργολάβους, μέτριους εργολάβους, φίλους εργολάβους. Μην ξεχνάμε την υπόθεση του Εύρω, όπου ο υπουργός κυβέρνηση έδινε στον αδελφό του δουλειές. Αυτά είναι έξτρα. Τι λέω έξτρα. Αυτά λέω. Είναι έξτρα λεφτά αυτά. Άλλα εκατομμύρια. 2, 3, 5, 10 εκατομμύρια. Πάμε να δούμε γρήγορα λοιπόν και τα της Ρόδου για να γυρίσουμε στον Κασελάκη, στον κύριο Κασελάκη, μην το αφήσουμε έτσι, το είπε ο Στέφανος Χίος. Δώστε μου και το βίντεο με την Ρόδο, όπου εκεί από ό,τι φαίνεται, το βίντεο 5 παιδιά, ετοιμάζονται νέες υποδομές, νέες εγκαταστάσεις, νέες αφήξεις. Γιατί εκεί λοιπόν βλέπουμε, ακούγομαι. Λοιπόν, εδώ είναι αυτοί που είχαν συγκεντρωθεί εκεί οι μετανάστες και εμπόδιζαν το πλοίο να φύγει. Το Blue Star είναι, το Blue Star νομίζω, το Χίος. Το Χίος Νήσος. Ζητούσαν να φύγουν μαζί στην Αθήνα, κάποιοι από αυτούς ήρθαν στην Αθήνα τελικά, έτσι. Για να ξέρουμε τι γίνεται. Για να ξέρουμε τι γίνεται με, πώς να το πω, με βίαιο, με απότομο τρόπο, με όλο αυτό που βλέπουμε εδώ, μην το χαρακτηρίσω εγώ αλλιώτικα, καταφέρνουν. Παράνομος τρόπος να καταφέρνουν και επιβάλλουν τη θέλησή τους και έρχονται εδώ και την ίδια ώρα εκεί ετοιμάζονται, είναι φανερό άλλοι, να το δούμε, υποδομές καινούργιες. Εδώ βλέπουμε λοιπόν τα πλάνα, προφανέστατα αναμένονται νέες αφίξεις. Και κατά χιλιάδες. Θα μου πεις εδώ τώρα όταν υπογράφει ο κύριος Κερίνης 6.500 άτομα να έρθουν σε 6.500 άτομα είναι μια πόλη ολόκληρη. Έτσι, 6.500 άτομα του κυρίου Κερίνη είναι μια πόλη ολόκληρη. Για να μην υπολογίσουμε αυτούς που όπως έλεγες και εσύ Στέφανε Χιό περιλαμβάνονται στις συμφωνίες που δεν ξέρουμε ποιες έχει κάνει ακριβώς ο κύριος Μητσοτάκης με τους Γάλλους και την Κύπρο για να έχουμε. Το αποκαλύψαμε την περασμένη εβδομάδα το Ισραηλινό δημοσίευμα να έχουμε υποδοχή βίαιων εκτοπιστέντων Παλαιστινίων στην Ελλάδα. Άρη. Με συγχωρείτε τώρα, όλοι από το πρωί παρακολουθούμε μπροστά σε οθόνες ξένα δίκτυα. Χρόνια ολόκληρα. Αυτή είναι η αιμονή του δημοσιογράφου. Πουθενά στον κόσμο, σε κανένα λιμάνι ανά τη γη, δεν υπάρχουν παράνομοι ευρισκόμενοι σε αυτή τη χώρα που να εμποδίζουν την νόμιμη κυκλοφορία ενός καραβιού, κάνοντας δηλαδή το αδίκημα της παρακόλλησης κοινωνιών, και να μην συλλαμβάνονται πουθενά στον κόσμο, μόνο σε αυτό το κράτος εμετό που το έχουν καταντήσει νέο ελληνικό οι προδότες πολιτικοί. Και χωρίς εισιτήριο, γιατί έτσι γούστερνουν τσαμπουκάδες, μπρατσάδες, είναι μάγκες ρε παιδί μου, έχουν στα παντελόνια τους κάτι που δεν έχουν οι Έλληνες. Μπήκαν 50 μέσα στο πλοίο Νήσος Χίος και ήρθαν στον Πειραιά. Σε άλλη χώρα ρε παιδιά, αν το κάνουν 10 Έλληνες, το έκανε ένας φουκαράς και τον πέταξαν από την Άντεκα Πουμ μες στη θάλασσα. Γιατί το Ελληνόπουλο τόλμησε να πάει όταν είχε ανέβει λίγο το νύχι του καταπέτη και τον πέταξαν σαν το ζώο μες στη θάλασσα οι αλληταράδες. Ξεχάστηκε. Και σε αυτούς, ξεχάστηκε ναι, μα λέγεται. Και σε αυτούς εδώ τους παράνομους ευρισκόμενους στην πατρίδα.